Είναι επίσημο. Ξέμεινα από ιδέες. Έπρεπε να το είχα δει να έρχεται. Κάναμε το greatest medley in the world σαν μαλάκες και δεν έμεινε κομμάτι για διασκευή. Από εκεί που ανέβαζα κάθε μήνα κομμάτι, τώρα πάει ανά εξάμηνο. Πρέπει να επανέλθω, έγινε το κανάλι μανετάις και επαναπαύτηκα μου φαίνεται. Μήπως θα πάρω το σκάβατρο να κάνουμε κανένα κομμάτι πάλι μαζί. Μπορεί να έχει καμιά καλή ιδέα. Κλασικά δουλεύει. Κάτσε να πάρω το Μιγιάννη. Α, τι λέω. Αυτός είναι χειρότερος από μένα, έχει να ανεβάσει κανένα χρόνο. Μήπως να αφήσω τα βίντεο κλιπ, τις μουσικές και τις μαλακίες και να κάνω κανένα podcast. Όπως όλα τα σοβαρά κανάλια στο ελληνικό YouTube. Μπα, δεν είναι για μένα αυτά. Έλα, σκέψου, τι είναι επίκαιρο τώρα. Α, Eurovision. Καλά, τι λέω. Αυτό είναι πριν κανένα δίμηνο. Ρε, σικάτσε, έχουμε εκλογές την Κυριακή. Πώς θα κάνω διασκευή τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας που ούτως ή άλλως αυτή θα βγει. Χάλια βγαίνει, αργό και χαρούμενο. Μήπως να κάνω κάτι για το Μητσοτάκι. Άστο, θα φάω κανένα μπαν, δεν είμαστε για τέτοια. Ποιο άλλο κόμμα έχει έτσι κανένα πιασάρικο ύμνο. Αυτό είναι. Πασόκ. Έτσι, θέλει γυναίκες στο κανάλι για να τραβεί explore. Όχι πάλι αυτή, θα μου ζητάει ένσημα στο τέλος. Εδώ είμαστε. Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου ψηφίζουμε με σύνεση. Ψηφίζουμε Νικολάου Productions. Έτσι, χωρίς λόγο. Ούτως ή άλλως και τον κούλι που τον ψηφίσατε είχατε κανένα λόγο. Όχι. Εγώ τουλάχιστον είμαι πιο νέος. Ξέρω μουσική. Σίγουρα αυτός δεν ξέρει. Νομίζω είναι αρκετή λογική. Ή τουλάχιστον κάντε εγγραφή στο κανάλι.